Κούσε ένα channel, έχω στα χέρια μου ένα ολοκένουργιο Nokia 5800. Θα κάνουμε το unbox του. Θα αναρωτηθείτε πολύ που το βρήκα. Το βρήκα, γιατί δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά. Πάμε να δούμε λίγο το κουτί. Από πίσω, Play Siri Touch. Σλόγγαν της Nokia για το συγκεκριμένο κινητό. 3,2 inches οθόνη, 640x360 pixel. 16:9, 3,5 jack ακουστικών, 8GB memory card. Ναι. Και άλλα πολλά μας λέει εδώ. Bluetooth γράφει Nokia. Φυσικά και Wi-Fi το κινητό. Βλέπουμε εδώ πέρα, red. Πάμε να το ανοίξουμε. Κλασικό κουτί Nokia, έτσι στενόμακρο, όπως όλα. Το μόνο που αλλάζει είναι το χρώμα, που στα περισσότερα κινητά Nokia έχουμε το μπλε. Εδώ πέρα έχουμε κόκκινο και μαύρο μέσα στο τα χρώματα, τέλος πάντων, του Express Music, της πατέντας της Nokia. Εδώ έχουμε το κινητό. Ολοκένουργιο, όπως βλέπετε, με τη ζελατίνα του. Το Media Bar, για την πατώντας εδώ βγαίνει η μπάρα για τη μουσική, τις εικόνες, κοινή χρήση, βίντεο και ιστός. 3 κουμπάκια, hard, αυτό είναι αφής. Μπροστινή κάμερα και βιντεοκλήση έχουμε. Resistive οθόνη. Εδώ πέρα τα κουμπάκια, ένταση, κλείδωμα και φωτογραφική μηχανή. Μικροφωνάκι εδώ. Κάρτα micro SD και κάρτα micro, και κάρτα SIM απάνω. Έχουμε power button, φορτιστής, ακουστικά και USB. Τα είδαμε όλα, και πίσω κάμερα 3,2 MP με autofocus. Ωραίο το κινητό. Παχουλό είναι, αλλά εντάξει. Στην άκρη να το βάλουμε αργότερα και την μπαταρία και την κάρτα SIM, να κάνουμε και το power on. Εδώ πέρα βλέπουμε έναν αντάπτορα που μετατρέπει το 3,5 χιλιοστών jack σε 2,5, για να μπαίνει και στα παλιότερα κινητά. Αυτό είναι και τα ακουστικά και τέτοια, και το καλώδιο TV out. Φορτιστής. Βλέπετε το που μπαίνουν τα πάντα, τα πράγματα, συγγνώμη, είναι ακριβώς όπως στα υπόλοιπα κινητά της Nokia. Φορτιστής, δεν είναι με USB δυστυχώς. Τα γνωστά κολπάκια της Nokia που μας κρύβει εδώ τα πράγματα, με την μπαταρία εδώ μέσα. Αν μας κάνει τη χάρη να βγει. Μπαταρία 1320 mAh. Βγάζουμε αυτό. Εδώ έχουμε hands free, με ειδικά κουμπάκια εδώ, ειδικά σχεδιασμένο hands free για το κινητό, για το Express Music. Βλέπετε, επόμενο προηγούμενο τραγούδι, διακοπή, παύση και play, απάντηση. Επίσης 3,5 jack για ακουστικά εδώ απάνω. Είναι χωριστά, αυτό είναι καλύτερο, γιατί άμα σου κουπεί ένα ακουστικό, παίρνεις μόνο τα ακουστικά, δεν παίρνεις ολόκληρο το set. Και 3,5 έξοδος και είσοδος εδώ πάνω. Εδώ έχουμε τα ακουστικά, όπως είπαμε, με 3,5 χιλιοστών jack, καλωδιάκι. Πολύ καλά, καλή ποιότητα, αν και συνηθισμένα ακουστικά.
Το έχουμε δει στα περισσότερα κινητά Nokia. Καλώδιο USB. Micro USB εδώ σε USB. Πολύ καλά. Εδώ έχουμε ένα TV out καλώδιο που προσέξτε εδώ πέρα τι εξτρά μας δίνει η Nokia. Μας δίνει αυτόν εδώ τον αδάπτορα που μετατρέπει το 2,5 που είναι αυτό εδώ σε 3,5 για να μπαίνει στο κινητό. Βλέπετε. Και φυσικά για το λόγο του αληθές. Βλέπετε, θα βάλω αυτό εδώ μέσα. Okay. Και αυτό. Και αυτό. Στην άκρη. Θήκη. Έπεσε η γραφίδα, εξτρά γραφίδα. Βλέπετε, έχει και το κινητό μία. Εξτρά γραφίδα λοιπόν. Okay, δεν μας κάνει τη χάρη να βγει, πενάκι. Αυτό είναι μια βάση, τέλος πάντων, για να στηρίζουμε το κινητό κάπως έτσι. Τι άλλο έχει εδώ. Και φυσικά θα βάλουμε λίγο και το κινητό να δοκιμάσουμε πως είναι. Βλέπετε, είναι ακριβώς ίδια. Να το βάλω λίγο στο φως. Οκ, θα βγει δηλαδή από εδώ πίσω. Βγήκε η γραφίδα. Οπότε πάμε να κάνουμε το power on. Νομίζω η κάρτα μνήμης είναι 8 GB. Α, έχουμε και άλλα εδώ μέσα. Μάλιστα, θα ξεχνώ σε σημαντικά αξεσουάρ. Πενάκι. Okay, σε κόκκινο χρώμα. Είναι σε μπλε και σε μαύρο, ανάλογα το χρώμα του τηλεφώνου που αγοράζει ο καθένας. 3 manuals εδώ σε CD. Πολλά πιστεύω ότι είναι, τέλος πάντων. Αυτό πρέπει να είναι το full manual, όλα στα ελληνικά. Βλέπετε. Τα πάντα. Στην άκρη. Έχουμε γεμίσει από αξεσουάρ, είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά αξεσουάρ, μπράβο. Κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση email σε αυτό το προϊόν, λέει, ok. Και Nokia 5800 Express Music και Navigation Edition. Ένα Quick Start Guide, έγχρωμο κιόλας, καλό. Όχι, δεν είναι έγχρωμο, μόνο το εξώφυλλο και το μέσα το φύλλο. Καλό, δεν είναι βέβαια στα ελληνικά, αλλά έχουμε ένα Quick Start Guide, ας πούμε. Και στην άκρη το κουτί. Κάρτα μνήμης. Έχουμε. Οκτώ γίγα. Πάρα πολύ ωραία, τη βάζω μέσα. Μέσα το κάλυμα. Έχουμε οδηγίες μάλλον, να το πω, για το πώς θα μπει η κάρτα SIM. Η αλήθεια είναι ότι έχει έναν παράξενο τρόπο. Κοιτάξτε, πρέπει να μπει έτσι.
έτσι όπως δείχνει εδώ πέρα το σχήμα. Οπότε άμα δεν βγάλετε το καπάκι δεν μπορείτε. Μπαίνει, σωστά, μπαίνει. Και να πω ότι θέλει τη γραφίδα για να το βγάλετε, για να τη βγάλετε. Καλή η ιδέα της Nokia. Θα χρησιμοποιήσω και τη γραφίδα. Όμορφο είναι, κοιτάξτε τα πλήκτρα εδώ κάτω. Είναι ωραία, ειδικά για το βράδυ. Βάλουμε λίγο τον κωδικό. Α, είναι κατευθείαν στα ελληνικά. Ήχο δεν άκουσα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε εδώ πέρα προφίλ. Ρύθμιση προφίλ από εδώ. Από εδώ απάνω. Εδώ πέρα ρολόι. Κατευθείαν. Αυτά. Που είσαι ένα channel, unbox το Nokia 5800 ή 5800 σε κάποια φάση που σε κάποια στιγμή ας πούμε που δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά. Δυστυχώς υπήρξε ένα βαρχίδα της Nokia πριν βγει το N97, τώρα πλέον αντικαταστάθηκε και αυτό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye.